Το Αμερικανικό State Department έστειλε στο Κογκρέσο επιστολή με την οποία ζητά την έγκριση προμήθειας 40 μαχητικών F-16 Block 70 και τον εξυγχρονισμό 80 παλαιότερων τουρκικών μαχητικών στο ίδιο επίπεδο. Μάλιστα, τονίζει ότι η πώλησή του στην Τουρκία συνάδει με τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, Μπαϊντενόπουλος όπως τον είχαν βαφτίσει τα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι δήθεν ήταν αυτός και το κόμμα του υπέρ των ελληνικών θέσεων και ήθελαν να στριμώξουν την Τουρκία επειδή είναι κακοπαιδί, μας την έφερε κυριολεκτικά και προωθεί τα τουρκικά συμφέροντα κατά τον καλύτερο τρόπο. Στην επιστολή δεν παρέχονται χρονοδιαγράμματα για την πώληση, αλλά τονίζει ότι η Άγκυρα έχει πληρώσει ένα σημαντικό τίμημα από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον για την αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400 με βάση τον νόμο Κάτσα. Η προμήθεια των F-16 Viper αποτελεί επίσης προάγγελο για τα F-35.